Σοβαρά πλημμυρικά φαινόμενα αντιμετώπισαν οι κάτοικοι την Παρασκευή στο Δήμο Ιάσμου με επίκεντρο το βουνό πάνω από τον οικισμό του Πολύανθου, όπου πέρυσι η πύρινη λέλαπα κατέκαψε σημαντική έκταση γης. Τα 182 χιλιοστά έφτασε η βροχή που έπεσε με τα ύδατα και τα φερτά υλικά που κατέβηκαν από το βουνό να επηρεάζουν τον Πολύανθο και το Λινό που βρίσκονται στους πρόποδες αυτού. Οδηγοί εγκλωβίστηκαν στο οδικό δίκτυο μετά την θεομηνία λόγω των φερτών υλικών όπως πέτρες και ξύλα που μετέφερε με την ορμή που είχε το νερό, καθώς δεν υπήρχαν δέντρα και αντιπλημμυρικά έργα για να το συγκρατήσουν, ενώ το ίδιο συνέβη και με κατοίκους που δεν μπορούσαν να βγουν από τα σπίτια τους. Σήμερα, τις πρώτες πρωινές ώρες, επισκεφτήκαμε με τον Περιφερειάρχη και στελέχη της πολιτικής προστασίας και στελέχη της περιφέρειας το μέρος όπου έγινε. Που έπεσε η μεγάλη νεροποντή και κάναμε μια καταγραφή. Ήταν και η υπηρεσία των τεχνικών υπηρεσιών. Αμέσως ενεργοποιήσαμε το Μητρό Εργοληπτών και αυτή την ώρα που μιλάμε και από τις πρώτες πρωινές ώρες δουλεύουν και μηχανήματα του Δήμου Ιάσμου και μηχανήματα της περιφέρειας ώστε να καθαρίσει στην αρχή το οδικό δίκτυο, γιατί δεν σας κρύβω ότι έπεσαν τόνοι, λάσπης και πέτρες από το βουνό. Να ξέρετε ότι ο Πολύανθος και το Λινό είναι δύο χωριά τα οποία είναι στους πρόποδες του βουνού και από τις περσινές φωτιές συνέβη αυτό το γεγονός. Αρχικό μέλημα Περιφέρειας και Δήμου ήταν να κάνουν όσες ενέργειες έπρεπε για να απεγκλωβιστούν οι άνθρωποι από αυλές και αυτοκίνητα, τονίζει ο Κώστας Βενετίδης. Η ένταση και αυτά που κατέβασε από το βουνό ήταν τόσο πολλά που μέλημά μας στην αρχή ήταν να ανοίξουν οι δρόμοι, μάλιστα, να απεγκλωβίσουμε κάποιους ανθρώπους μέσα από τις αυλές με κάποιες αντλήσεις νερών και σήμερα και στη συνέχεια, επαναλαμβάνω, με την οριοθέτηση του συμβάντος θα τα δούμε όλα το τι ακριβώς την ολική καταστροφή, γιατί χτες το βράδυ έγινε, τις βραδινές ώρες ήταν δύσκολο να γίνει καταγραφή. Από σήμερα ξεκινά να γίνει πλήρης αποκατάσταση και της ίδρυυσης κάποιων οικισμών από την πλευρά του Δήμου Ιάσμου, γιατί που επισκεφτήκαμε τον Περιφερειάρχη, ήταν και ο Δήμαρχος του Ιάσμου μαζί με τα στελέχη τους. Αυτοί θα κάνουν την αποκατάσταση της ίδρυυσης. Εμείς θα καθαρίσουμε το οδικό δίκτυο και δύο ρέματα τα οποία πραγματικά γέμισαν με πέτρες το φράγμα και αυτά από πάνω από το βουνό. Αυτά θα καθαριστούν και στη συνέχεια θα γίνει μια καταγραφή όλων των καταστροφών για να μπορούν οι άνθρωποι να αποζημιωθούν από το ταμείο αρρωγής εκείνη που πρέπει και την καταγραφή των επιχειρήσεων, αν τυχόν υπάρχουν, από την πλευρά μας. Αυτά που είναι να γίνουν λοιπόν τις επόμενες μέρες θα έχουμε μια πλήρη εικόνα. Επαναλαμβάνω, μέλημά μας ήταν αρχικά να ανοίξουν οι δρόμοι, να απεγκλωβιστούν όποιοι άνθρωποι ήταν στους δρόμους και βέβαια να καθαριστούν και αυλές για να μπορούν οι άνθρωποι να ενεργήσουν. Εντύπωση προκάλεσε το γεγονός ότι κανείς δεν προέβλεψε το φαινόμενο. Δεν υπήρχε ενημέρωση από το 112 της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, ενώ δεν έβρεχε σε απόσταση 20 χιλιόμετρων. Σε προτεραιότητα βάζει την ίδια ώρα τα έργα για την αντιπλημμυρική θωράκιση η περιφέρεια, με τους κατοίκους πάντως να μην αντιμετωπίζουν πρώτη φορά ανάλογο φαινόμενο, αφού κάθε χειμώνα πλημμυρίζουν. Θα δούμε ακριβώς τα αίτια και τι αντιπλημμυρικά μέτρα χρειάζεται η περιοχή, γιατί όντως χρειάζεται, ιδιαίτερα η περιοχή του Πολυάνθου, γιατί και άλλες φορές έχει συμβεί αυτό το φαινόμενο. Δεν σας κρύβω ότι αυτό το φαινόμενο το περιμέναμε πριν δύο μέρες, όπου είχαμε από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας για τα έντονα καιρικά φαινόμενα. Ήρθε με καθυστέρηση δύο ημερών που κανείς δεν το περίμενε, ειλικρινά. Φανταστείτε ότι σε απόσταση 20 χιλιόμετρων ούτε έβρεχε, ούτε ψυχάλιζε δηλαδή. Ήταν ένα φαινόμενο πολύ τοπικό και πολύ έντονο. Νομίζω ότι επάνω στο βουνό, στο δάσος δηλαδή, εκεί χρειάζονται κάποια έργα τα οποία πρέπει να είναι κάποια φράγματα, κάποια κορμοδέματα και νομίζω ότι χρειάζεται μια ολική μελέτη για η συνολική αντιπλημμυρική θωράκιση εκείνης της περιοχής και βέβαια δεν είναι μόνο τα ρέματα, γιατί πολλές φορές και τα δύο από τα τρία ρέματα ενδεχομένως ήταν ανοιχτά, πολλές φορές με αυτά που μεταφέρθηκαν από το βουνό κάτω στο έδαφος έκλεισαν πάρα πολλά. Είναι και μέσα περνάει και η σιδηροδρομική γραμμή, όπου και το τεχνικό έργο είναι χαμηλή στάθμης.